την παρούσαση κυβέρνηση, τη διαπιστώσουμε ότι ο βασικός δικαιολογητικός πυρήνας στη βάση του οποίου επιβλήθηκε ο συγκεκριμένος νόμος έχει, θα έλεγα, έχει ανατραπεί και μάλιστα ριζικά, έχει ανατραπεί άρδιν. Θυμίζω στο σώμα ότι το 2011 επιβλήθηκε σε όλους ανεξαιρέτως τους ιδιοκτήτες κατοικιών μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ ένας έκτακτος φόρος που θα λύτρωνε τα δημόσια οικονομικά από την έκτακτη αναζήτηση φορολογικών εσόδων από άλλες πηγές. Αυτός ο φόρος, ως έκτακτος τότε, ήταν ιδιαίτερος άδικος, όπως είχαν ομολογήσει μάλιστα και η τότε κυβέρνηση και η εξωματική αντιπελίτευση, η Νέα Δημοκρατία. Διότι αφενός δεν έλαβαν υπόψη του τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες, δηλαδή τα πραγματικά εισοδήματα των φορολογουμένων πολιτών, και αφετέρου καθιστούσε τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην κυριολεξία ενοικιαστές στα ίδια τους τα ακίνητα, στα ίδια τους τα σπίτια. Τότε η Βουλή είχε ψηφίσει μάλιστα το μέτρο αυτό με τη λογική του εκτάκτου και μόνο γιατί η ελληνική κρίση βρισκόταν τότε σε παροξυσμό. Δυστυχώς όμως ο φόρος αυτό συνεχίστηκε και το 2012. Ακόμα θυμάμαι τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς να κάνει εξαγγελίες μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου ότι το έτη δε, όπως λέγεται το τέλος αυτό των ακινήτων, πέθανε, αλλά δυστυχώς παρέμεινε ολοζώντανο και το 2012 και μέχρι σήμερα ακόμη. Μειώθηκε μόνο κατά 15% και μάλιστα όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό είναι λίγο πολύ ως σήμερα το ιστορικό αυτού του άδικου φόρου, που από άδικος πλέον φόρος έχει καταστεί, σύμφωνα με την πολιτική φρασιολογία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, σε δίκαιο φόρο, ο οποίος μάλιστα συνάδει και με τα ευρωπαϊκά φορολογικά ιωθώτα. Το βασικό πολιτικό επιχείρημα της κυβέρνησης σήμερα, το σημαντικότερο κομμάτι της οποίας είναι η Νέα Δημοκρατία, ήταν αντιπολίτευση το 2011, είναι ότι ο ενιαίος φόρος επί των ακινήτων φορολογεί όλους από λίγο. Και αυτό λίγο πολύ συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, επικαλούνται για το επιχείρημά τους ένα δίθεν προοδευτικό μανδύα, ότι δηλαδή η ακίνητη περιουσία φορολογείται παντού στον αναπτυγμένο κόσμο. Και ότι μάλιστα το σύνολο της επιβάρυνσης δεν ξεπερνά το 2%, πράγμα που συνάδει με έναν εκτό και δίκαιο επίπεδο φορολόγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπα και προηγουμένως. Αυτή η προσέγγιση, βέβαια, δεν λαμβάνει υπόψη της ότι την υψηλή φορολογία επί όλων των εισοδημάτων που υφίσταται παράλληλα με τη φορολογία από των ακινήτων, την τρομακτική πτώση των μισθών στην Ελλάδα, σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία και της Τράπεζας της Ελλάδας, αλλά και σύμφωνα με στοιχεία διεθνών οργανισμών, τη φορολόγηση επί της μεταβίβασης που ούτως ή άλλως ισχύει, αλλά και μια σειρά άλλων φόρων που επιβλήθηκαν στην ακίνητη περιουσία παράλληλα με τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Και βέβαια, και αυτό θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο, ότι το 2% δεν υπολογίζεται επί των πραγματικών αξιών, αγροστικών αξιών, που όπως γνωρίζουμε όλοι στην αγορά των ακινήτων αυτές έχουν καταρρεύσει, αλλά επί των πολύ ανώτερων πλασματικών αντικειμενικών αξιών. Συνεπώς, κύριε Υπουργέ, των οικονομικών δεν είναι 2% όπως ισχυρίζεστε η συνολική επιβάρυνση, είναι 3% και θα έλεγα και σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζει και το 4%. Τέλος, να σημειώσουμε ότι το κίνητρο για αυτόν τον φόρο δεν ήταν η επιβολή κάποιας δίκαιης φορολόγησης σε κάθε περίπτωση, αλλά η ίσπραξη ενός ποσού. Και να μην ξεχνάμε επίσης ότι με βάση την εισπρακτιμότητα που έχετε προβλέψει εσείς οι ίδιοι στο νομοσχέδιό σας, το 75%, ουσιαστικά δηλαδή επιμερίζονται το υπόλοιπο 25% στους συνεπείς φορολογούμενους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νέος αυτός φόρος των ακινήτων έχει και έναν φορολογικό νοτερισμό, θα έλεγα, σε σύγκριση με το προηγούμενο χαράτσι των προηγούμενων ετών. Προβλέπει την φορολόγηση των αγροτομαχίων, δηλαδή την περιουσία ακόμη και του φτωχού Έλληνα αγρότη, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση, αλλά και την αναξιοποίητη περιουσία που κάποιοι Έλληνες τύποι μόνο έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους του Ε9 που έχουν καταθέσει στην εφορία. Τι σημαίνει όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η φορολόγηση των αγροτομαχίων? Σημαίνει εν της πράγμαση ότι φορολογείται ο βασικός παραγωγικός συντελεστής των αγροτών, η γη τους δηλαδή, και έτσι μπαίνει ένα ακόμη εμπόδιο στην παραγωγική δραστηριότητα. Και να θυμίσω εδώ ότι δυστυχώς η αγροτική παραγωγή αποτελεί σχεδόν τη μόνη, να μην πω την αποκλειστική παραγωγική δραστηριότητα της χώρας. Μάλιστα, και αυτή η φορολόγηση βαφτίστηκε δίκαιη υπό το σκεπτικό ότι φορολογούνται περισσότερο ή λιγότερο. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι φορολογούνται όλοι περισσότερο και όχι περισσότερο ή λιγότερο. Φορολογείται επίσης, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και η επαγγελματική στέγη των επιχειρήσεων, η οποία συνιστά και αυτή έναν παραγωγικό συντελεστή της επιχείρησης αντίστοιχο με τα κεφάλαιά της. Έτσι, αν κάποιος επιχειρηματίας έχει δανειστεί για να αγοράσει ένα επαγγελματικό ακίνητο ή έχει αξιοποιήσει τα κεφαλαιοϊκά του διαθέσιμα ακριβώς για αυτό το σκοπό, σήμερα θα βρίσκεται σε χειρότερη θέση στον ανταγωνισμό από έναν ενοικιαστή ελεύθερο επαγγελματία που νοικιάζει απλά την επαγγελματική του στέγη. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που νοικιάζουν ακίνητα και έχουν στην κατοχή τους φορολογούνται δύο φορές. Μία φορά για το εισόδημα που προκύπτει από το ενοίκιο και μία ακόμη φορά για το ίδιο το ακίνητο. Ενώ ένας καταθέτης, όπως γνωρίζετε,
προλογείται μία μόνο φορά για τους στόχους οι οποίες αποδίδει συγκεκριμένη κατάθεση. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση πιάνει για μια άλλη φορά την εύκολη λία, τη μεσαία τάξη που επένδυσε σε ένα κίνητο, στέλνοντας το λογαριασμό της λειτουργίας του κράτους πάλι στους ίδιους. Αυτή τη φορά όμως στα συνήθη θύματα προσθέτει και τους αγρότες, οι οποίοι, όπως είπα προηγουμένως, φορολογούνται για την κατοχή περιουσίας που ενδέχεται να τους είναι εντελώς άχρηστη και να παραμένουν αναξιοποίητοι. Και σας ρωτώ, θα φορολογήσετε ένα σταξιούχο του ΟΓΑ για την αγρικία του και κάποια αγροτεμάχια που έχει στο βουνό? Θα ζητήσει 500 και 600 ευρώ από μια οικογένεια αγροτών που περνάει με 300 ευρώ σύνταξη το μήνα? Και θεωρείτε ότι θα τα εισπράξετε αυτά τα χρήματα? Εκτιμώ ότι ούτε αυτά δεν μπορούν να εισπραχθούν. Πού βρίσκεται λοιπόν η φορολογική δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ, όταν έχετε τριπλασιάσει του φόρου της ακίνητης περιουσίας και μάλιστα σε περίοδο ύφεση σε σχέση με το 2010, προφανώς δεν βρίσκεται πουθενά. Έχετε απλώς βαφτίσει δικαιοσύνη τη φοροεπιδρομή, όπως βαφτίσατε τις απολύσεις και τις απολύσεις-αποχωρήσεις και όπως βαφτίσατε την καταστροφή της ελληνικής οικονομίας success story. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ελληνική Βουλή δεν μπορεί πλέον να βαφτίζει συνέχεια το κρέας ψάρι και να επιβάλλει στην ελληνική οικονομία και στους Έλληνες πολίτες ανορθολογικούς και αντιαναξιακούς φόρους, τους οποίους ακόμη και αν έχουν να τους πληρώσουν φέτος οι πολίτες, σίγουρα δεν θα έχουν να τους πληρώσουν του χρόνου. Ούτε μπορεί να φορτώνει την ακίνητη περιουσία με τόσα βάρη συνεχώς. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση κάνει τόσα λίγα για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή των τριγωνικών συναλλαγών και των επιχειρήσεων. Δεν μπορεί να περιμένετε το ελληνικό κράτος και το κράτος πρόνοιας να στηρίζεται και να συντηρείται από τη φορολόγηση και της τελευταίας υπόγειας γαρσονιέρα στην Κυψέλη, από την υπερφορολόγηση των εισοδημάτων των μισθωτών, από τον υπερβολικά υψηλό ΦΠΑ που πληρώνουν και πάλι οι πολίτες μέσω των αγορών τους. Την ίδια στιγμή που οι ενδοημιλικές συναλλαγές εξουσίας μηδενίζουν τους φόρους για μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων και ειδικά των πιο παραστατικών, των εμπορικών δηλαδή εισαγωγικών επιχειρήσεων. Αν η κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να επιβάλλει φορολογική δικαιοσύνη, σε αυτά θα έπρεπε να δώσει προτεραιότητα και ιδιαίτερη σημασία και όχι στην εξοδοτική φορολόγηση ανεξαρτήτως της ακίνητης περιουσίας. Εννοείται, κυρία Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την ενοχή σας ότι καταψηφίζω το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Τζάκρη. Ο κύριος Σπύριδων